είναι γνωστό ότι η αστική τάξη είναι πάρα πολύ καλή της για να θεμελιώσει τις εκμεταλλευτικές σχέσεις του συστήματος που υπηρετεί και τις διεθνείς συμμαχίες της. Τιμούμε σήμερα τους αγωνιστές, τους νεκρούς της τάξης μας που έχουν αποδείξει ότι όσο και να προσπαθεί η αστική τάξη, ο λαός μας ξέρει να γεννάει ήρωες για να μπορέσει να τις χαλάσει τα σχέδια. Τους τιμούμε βέβαια και για ένα ακόμα λόγο, γιατί έχω να ανοίξω τον δρόμο ο οποίος θα οδηγήσει στο να γεννηθούν καινούργιοι αγωνιστές, καινούργιοι ήρωες που θα αμφισβητήσουν συνολικά την κυριαρχία της αστικής τάξης και θα ξεμπερδεύουν με το εκμεταλλευτικό σύστημα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε όλους όσοι αγωνίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν στα χρόνια της Χούντας. Θα τους θυμόμαστε πάντα, θα τιμούμε τη μνήμη τους. Και η καλύτερη τιμή για τη μνήμη όλων αυτών των αγώνων και των αγωνιστών και των αγωνιστιών είναι να αγωνίζεσαι σήμερα σε αυτές τις παράξενες, τις πρωτόγνωρες συνθήκες για να μην πάρουν πίσω εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών, για να μπορέσει η εργατική τάξη, για να μπορέσει ο λαός της πατρίδας μας να ζήσει καλύτερες μέρες. Σήμερα λοιπόν η καλύτερη τιμή στους αγώνες ενάντια στη Χούντα είναι αυτοί οι αγώνες σήμερα να προστατέψουν τα δικαιώματα των εργαζομένων που ορισμένοι επιχειρούν να, αξιοποιώντας και την πανδημία του κορονοϊού, να αφαιρέσουν.